Φίλοι του ψαρέματος, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω ένα μύδι του γλυκού νερού από τα μεγάλα μύδια, τα οποία υπάρχουν στη λίμνη σε Αυθονία, όπως και γαρίδες, όπως και διάφορα άλλα μικρά οστρακόδερμα σε λιγκαράκια, καβούρια κτλ. Απλά το έβγαλα να σας το δείξω, να δείτε τώρα, το έχω βάλει εδώ σε ένα κουβαδάκι με λίγο νερό από τη βρύση, έχει ανοίξει εδώ, προσέξτε να δείτε τώρα πώς θα κλείσει. Εδώ το βλέπετε, κλείνει σιγά σιγά, είναι ζωντανό μέσα, θα το παίρνει και σφραγίζει, φιλτράρει όλα τους μικροοργανισμούς που έχει, βλέπετε από πόσο μικρό ξεκινάει και κάθε δακτύλιος που σχηματίζεται είναι νομίζω και από ένας χρόνος στη ζωή του, δηλαδή αυτό τώρα είναι 30 χρονών, νομίζω χρόνος, δεν θυμάμαι, ή μήνας ή χρόνος. Το βλέπετε, ξεκινάει από τόσο δά μικρούλι και σιγά σιγά κάθε χρόνο νομίζω, ή μήνα ή χρόνο, φτιάχνει κι άλλο ένα στρώμα και γίνεται μεγάλο, σαν αυτό εδώ. Σαν δόλωμα το έχω δοκιμάσει μόνο για χέλια, δεν κάνει και πολλά πράγματα. Είναι πλούσια τροφή για τις βίδρες. Εντάξει. Απλά πιο πολύ για να το δείτε, να δείτε ότι ό,τι υπάρχει στη θάλασσα, σχεδόν τα ίδια υπάρχουν και στις λίμνες και στα ποτάμια. Δεν έχουν διαφορές. Τα ίδια νερά είναι παντού. Και κάποια πλάσματα είναι σχεδόν και τα πιο πολλά πλάσματα των γλυκών των αλμυρών νερών μπαίνουν ή σε υφάλμυρα ή σε, μπαίνουν στα υφάλμυρα νερά ή στα γλυκά. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ τους φίλους του ψαρέματος. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αυτό τώρα θα απελευθερωθεί γιατί είναι και μεγάλο. Βέβαια κάνει ζημιά στα δίχτυα όταν θα πεθάνει. Γιατί και οι ύφοι πιάνονται πάνω στα δίχτυα και κάνουν ζημιές, τα μπερδεύουν. Αλλά εντάξει, το λυπάμαι να το σκοτώσω. Ποτέ δεν σκοτώνω κάτι χωρίς λόγο. Θα αφαιθεί ελεύθερο αυτό αύριο που θα πάω για δουλειά.